και δίδεται η εκκίνηση. Καλή θα λέγαμε για τους περισσότερους και γρήγορα. Το νούμερο 1, ο Pharmaceutical, θέλει να βγει στο κεφάλι. Το νούμερο 9, ο Mascour, θέλει να τον ακολουθήσει. Έρχεται και το νούμερο 4, ο Pika Pocket, και πάει μαζί τους. Ενώ λίγο πίσω έχει μείνει το νούμερο 5, ο Fastnet Monsoon, και μπροστά του είναι το νούμερο 8, ο Manusos. Τρίτος από το τέλος, το νούμερο 2, ο Arcano Gold. Pharmaceutical και Mascour, οι δύο πρώτοι. Έχει έρθει γρήγορα το νούμερο 3, ο Run to the Hills, περνάει στην τρίτη θέση, αφήνει το νούμερο 4, το Pika Pocket, στην τέταρτη. Πιο πίσω το νούμερο 2, ο Arcano Gold, και στην έκτη θέση ακολουθεί το νούμερο 6, ο Ziggy Starman. Προσπαθεί να ελέγξει το Run to the Hills ο Κώστας Μαστοράκης για να μην πάει πολύ δυνατά και ανοιχτά πάνω στο νούμερο 1, το Pharmaceutical, και το νούμερο 9, το Mascour. Πιο πίσω είναι οι δύο Μόσταυλοι, ο Pika Pocket και ο Arcano Gold, και στην έκτη θέση ακολουθεί ο Ziggy Starman. Manusos και Fasten Monsoon στις δύο τελευταίες θέσεις. Πλησιάζουμε το ύψος των χιλίων μέτρων με Pharmaceutical και Run to the Hills. Ανάμεσά τους ο Mascour, απ' έξω ο Pika Pocket, ο Ziggy Starman στην πέμπτη θέση, στην έκτη ο Arcano Gold. Περάσαμε τα 1000, είμαστε τα 900, πάμε για τα 800 με Run to the Hills. Να ακολουθεί πλέον από την εξωτερική τον Pharmaceutical μαζί με το Mascour. Πιο έξω, τέταρτη ρόδα, τρέχει ο Pika Pocket. Ziggy Starman είναι πέμπτος. Arcano Gold ακολουθεί. Και κάπου εδώ ο Run to the Hills θέλει να περάσει μπροστά. Run to the Hills περνάει μπροστά. Και έρχεται και ο Ziggy Starman μαζί με τον Pika Pocket. Ο Mascour είναι από μέσα. Run to the Hills παίρνει μια διαφορά. Έρχεται και ο Fastnet Monsoon όμως απ' έξω. Run to the Hills, Ziggy Starman και ο Fasten Monsoon που έρχεται με πολύ δυνατό φίνις, όπως και ο Ziggy Starman. Ziggy Starman, Fasten Monsoon, Run to the Hills δεν έχει τίποτα. Fasten Monsoon θα πάρει την νίκη. Fasten Monsoon δείχνει ότι έχει τις πιο πολλές δυνάμεις. Ναι, θα πάρει την νίκη. Το Grand Prix της 28ης Οκτωβρίου στο Fasten Monsoon. Ziggy Starman στη δεύτερη θέση. Αυτό που λέγαμε, Fasten Monsoon κάπου θα μας δείξει. Νάτος που μας έδειξε. Και μας το δείχνει στο Grand Prix. 5-6-3-4 το αποτέλεσμα. 5-6-3-4, Fasten Monsoon, τους αφήνει όλους επί τόπου. Αυτό που λέγαμε, κάπου θα μιλήσει ο Fasten Monsoon, δεν γίνεται. Jackpot. Ziggy Starman. Και ο Run to the Hills, που εδώ κάπου δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. Και κοιτάξτε εδώ το Fasten Monsoon με τον Γιάννη Ψαραδάκη. Τελικά η συμμετοχή του Pharmaceutical ήταν παγίδα για το Run to the Hills και έπεσε. Fasten Monsoon τελευταίος, έτσι, ξεκίνησε. Έφαγε και ένα κλείσιμο. Εδώ βλέπετε 5-6. Μετά ο Run to the Hills και μετά ο Pika Pocket. Σε πληροφορώ ότι έψαχνε τις σκάλες του ο Ψαραδάκης στα 800 μέτρα. Ναι, 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 το είδα. Το είδα. Λοιπόν, 5-6-3-4 μετά... τερμάτισε ο Mascour, ο Arcano Gold. Και έχουμε απονομή από τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο στον κύριο Λάζαρο Σεμερτζίδη. Αυτό είναι το κύπελο για το Grand Prix της 28ης Οκτωβρίου που κατέκτησε επάξια ο Fasten Monsoon. Εδώ βλέπετε και ο κύριος Νικόλαος Κανελόπουλος εκ μέρους της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος δίνει το κύπελο στον κύριο Λάζαρο Σεμερτζίδη. Εδώ ο κύριος Γιώργος Κούρας δίνει την αναμνηστική πλακέτα στον Σταύρο Αγγελόπουλο για την νίκη του Fasten Monsoon στο Grand Prix της 28ης Οκτωβρίου, και βεβαίως υπάρχει και κάτι για τον Γιάννη Ψαραδάκη. Εδώ το βλέπετε. Απονομή στον Γιάννη Ψαραδάκη. Έπεψε τον Fasten Monsoon με, θα λέγαμε, με μαθηματική ακρίβεια. Και εδώ πάμε για τις αναμνηστικές φωτογραφίες και τα κύπελα. Εκεί ο Λιλιπούτιος δεν μπορεί να το σηκώσει. Αλλά εκεί κάνει την προσπάθειά του. Έτσι.
Ακριβώς, είμαστε πάρα πολύ μεγάλη παρέα εδώ. Ο κύριος Εμερτζίδης, ο Γιάννης Ψαραδάκης, ο κύριος Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια και στους τρεις. Μία πάρα πολύ εντυπωσιακή κούρσα. Την περιμένατε, κύριε Εμερτζίδη? Λίγο δύσκολα, αλλά περίμενα ότι θα τρέξει πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και ήταν θεμητό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους. Το προπονητή, το τζόκι, όλους. Όλο το team. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να έρθω από εκεί δίπλα σας. Γιάννη, αυτό που έκανες ήταν απίστευτο. Ναι. Δηλαδή, πες μου, πώς το έκανες? Στα δικά μας μάτια είχαμε μείνει και περιμέναμε να δούμε ποιο θα είναι το τέλος αυτής της κούρσας. Είχα μια ελπίδα στο άλογο, γιατί ήξερα ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Λόγω μέτρων, που δεν έχει ξανατρέξει αυτά τα μέτρα, νομίζω, ήταν ένας λόγος παραπάνω, σαν στέγερ άλογο, να το πιστεύουμε λίγο πιο πολύ και ότι κάτι μπορεί να δείξει παραπάνω, έτσι ώστε να καταστεί ανταγωνιστικός για αυτά τα δεδομένα της κούρσας. Τελικά ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. Εγώ δεν το πίστευα, δηλαδή. Τώρα, μόλις έγινε, λέω: δεν γίνεται, τι έγινε τώρα, κέρδισα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο εδώ πέρα, τους ιδιοκτήτες, τον κύριο Αγγελόπουλο. Αυτά. Την ίδια αίσθηση είχατε κι εσείς? Εγώ νομίζω τα μέτρα του ήταν το άλογο αυτά. Του αρέσει μεγάλη απόσταση, σίγουρα αυτό. Δεν περίμενα να φάει το run to the hills, αλλά τον καθάρισε σαν αυγό, μου φαίνεται ο Γιάννης. Ναι, ναι, γιατί πήγε λίγο γρήγορα, μου φαίνεται το run to the hills. Αλλά βρήκε την απόστασή του το άλογο και στο τέλος ήταν ασταμάτητο. Έδειξε. Περισσότερο από τους δύο, δηλαδή, ποιον περιμένατε? Πιστεύω εγώ το run to the hills, αλλά με την αλήθεια. Αλλά όχι, δεν πιστεύω και αυτό, γιατί είπαμε είναι η απόστασή του. Είναι τα 200, είναι η απόστασή του. 200-300 αυτά τα μέτρα του τα πηγαίνει όπως. Τα καλύτερα του μέτρα είναι, δηλαδή. Δεν μπορεί, τα πιο χαμηλά μέτρα δεν μπορεί. Αυτά τα μέτρα είναι η απόστασή του.